Τέλος, την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε νοσοκομεία και άλλες δομές υγείας. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας προβλέπεται πλέον μόνο για το υγειονομικό προσωπικό που έρχεται σε επαφή με ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως ασθενείς ογκολογικοί, ανοσοκατασταλμένοι, μεταμοσχευμένοι και ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Η χρήση της μάσκας δεν καταργείται στις κλειστές δομές, όπως είναι τα γυροκομεία και τα κέντρα αποκατάστασης. Η πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομιακών Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, Φανή Μάρκου, ανέφερε ότι σύμφωνα με τη σχετική οικία που εκδόθηκε, καταργούνται εκτός από τις μάσκες και η υποχρεωτική διενέργεια rapid test από τους εργαζόμενους σε δομές υγείας που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Τα νέα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ θα επανεξεταστούν μετά τα τέλη Αυγούστου. Σύμφωνα με την καινούρια οικία, καταργούνται οι μάσκες και επιβάλλεται να φοράει το προσωπικό που θα έχει σχέση με νοσοκατασταλμένους ασθενείς, δηλαδή σε μονάδες μεταμοσχεύσεως, μονάδες εντατικής θεραπείας, ογκολογικούς ασθενείς κλπ. Εκεί που θα φοράνε τις μάσκες είναι σε κλειστές δομές, γεροκομεία, κέντρα αποκατάστασης. Για αυτά ισχύει ακόμη η μάσκα. Άρα δηλαδή ο επισκέπτης που θα πάει να δει ένα δικό του συγγενικό πρόσωπο, το οποίο νοσηλεύεται σε έναν απλό θάλαμο, δεν θα είναι υποχρεωμένος να φοράει. Δεν είναι υποχρεωμένος αυτό, όμως όταν έχει κάποιον ασθενή ο οποίος έχει πρόβλημα, δεν είναι κακό να φορέσει για μισή ώρα τη μάσκα του. Δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτό ισχύει για όλα τα νοσοκομεία ή κάθε νοσοκομείο μπορεί να πάρει μια δική του απόφαση? Για όλα τα νοσοκομεία ισχύει. Τώρα το κάθε νοσοκομείο, αν θέλει, έχει κάποια νοσοκομεία, παραδείγματος χάρη ογκολογικά, εκεί μπορούν να βγάλουν δικιά τους απόφαση που να επιβάλλουν τη μάσκα. Και σε ό,τι αφορά το ανεμβολία στο υγειονομικό προσωπικό, το οποίο είναι υποχρεωμένο να συνεχίσει να κάνει τα rapid test που έφτιαχνε. Έτσι που το λέει, δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει τα rapid test. Και αυτά τα μέτρα από πότε είναι σε ισχύ? Είναι από προχθές που βγήκε η οικία. Ναι. Τώρα αυτό ισχύουν μέχρι τέλη Αυγούστου. Μέχρι τέλη Αυγούστου και μετά θα επανεξεταστεί μετά, δηλαδή. Ναι, θα επανεξεταστεί ανάλογα με την πορεία.